Καλησπέρα σας, φίλοι του Ιδρύματος της Βουλής. Καλησπέρα σας. Η απόψινή μας συνάντηση είναι και αυτή μέσω ψηφιακών δικτύων. Να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινωνιστισμό και τη Δημοκρατία, καθηγητή κύριο Βάνη Χατζηβασιλείου. Να ευχαριστήσουμε και τους δύο ομιλητές, συνομιλητές που είναι παρόντες εκ του μακρόθεν μέσω δικτυακών πλατφορμών, τον κύριο Νίκο Θεοτοκά και τον κύριο Διονύση Τζάκη. Και να πούμε ότι απόψε θα παρουσιάσουμε μια εξαιρετική έκδοση του Ιδρύματος Βουλής των Ελλήνων, που έχει τίτλο «Ιστορία του τακτικού στρατού 1821-1833 του Χρήστου Βυζάντιου». Είναι μια δουλειά, η τρίτη κατά σειρά που εκδίδει το Ίδρυμα της Βουλής μετά την μαρτυρία του Μαρτίου Μίχου για τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και του Χριστόφορου Περεβού. Ακολουθεί μετά το Βυζάντιο μια μαρτυρία του Κρητοβουλίδη που αφορά το 1821 στην Κρήτη. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη έκδοση είχε πρώτη φορά εκδοθεί το 1837, τη δεύτερη το 1874 και την τρίτη το 1901. Ο κύριος Θεοτοκάς και ο κύριος Τζάκης είναι εκλεκτοί συνάδελφοι. Ο κύριος Θεοτοκάς είναι καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κύριος Τζάκης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το τομέα των ένας από τους τομείς της ενασχόλησής τους επιστημονικής είναι η Επανάσταση 1821, με εξαιρετικά αποτελέσματα και πραγματικά δουλειές που πηγαίνουν σε βάθος και σε επίπεδο νέων στοιχείων, αλλά και σε επίπεδο ενός προβληματισμού που είναι ουσιαστικός και απαραίτητος για τη μελέτη της Επανάστασης 1821. Το σημερινό θέμα, με μια πολύ σύντομη δική μου εισαγωγή, με δύο λόγια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα λέγαμε κάτι τύπου, ίσως δεν το περιμένουν πολύ, ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα βιβλίο που συνοδεύει αυτού του είδους την πολεμική παρουσία των Ελλήνων. Να πούμε ότι η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 διαφοροποιείται για πάρα πολλούς λόγους από τις προηγούμενες εξηγήσεις. Ένας όμως από αυτούς είναι, όπως είναι η ύπαρξη του πολεμικού ναυτικού, είναι και η ύπαρξη του τακτικού στρατού. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολύ μεγάλες για να μπορέσει να εγκαθιδρυθεί αυτός ο στρατός μεταξύ των συναδέλφων του μαχητών που μάχονται και αν θέλετε και προέρχονται από άλλου τύπου παραδόσεις. Στο βιβλίο του συγκεκριμένου υπάρχει ένα χρονικό εκτεταμένο της Επανάστασης από το 21 στο 33 των μαχών που έχει λάβει μέρος ο τακτικός στρατός και μέσα σε αυτού του είδους τις περιγραφές και τις παρουσιάσεις μπορούμε να καταλάβουμε τη λειτουργία του, την έννοια της διαμονής των στρατιωτών, των στρατοπέδων, τη στρατολόγηση, το ρόλο των αξιωματικών του, των στολών, του ηματισμού γενικότερα, των νέων παραδόσεων που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να εγκαθιδρύσει, τα νέα όπλα μεταξύ των οποίων και το υπηκό και την σειρά των εκστρατιών που λαμβάνει μέρος σε προσπάθειες πάντοτε να χτυπήσει τους Τούρκους μάλλον σε ανοιχτά πεδία. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Διονύση Τζάκη, καθηγητή επίκορο, όπως είπαμε, στο Τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Τζάκη, ο λόγος σε εσάς και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την σημερινή εκδήλωση και για την πρόσκληση να πάρω μέρος σε αυτήν. Θα σταθώ περισσότερο στο πρόσωπο, στο συγγραφέα, στο Χρήστο Βυζάντιο και θα προσπαθήσω να δω τη πολύ στενή και επικοινότροπη σχέση του με αυτό το νέο και σύγχρονο τρόπο οργάνωσης στρατού που είναι ο τακτικός στρατός. Ο Χρήστος Βυζάντιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπως μαθαίνουμε από τις νεκρολογίες και τα μικρά βιογραφικά σημειώματα που γράφτηκαν για αυτόν, πιθανότητα το 1805 και φαίνεται ότι καταγόταν από οικογένεια σχετικά εύπορη, που του έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Αυτές οι δύο πληροφορίες είναι όλα όσα γνωρίζουμε γι' αυτόν έως το 1824-1825, όταν έφτασε στην επαναστατημένη Ελλάδα για να πολεμήσει. Δεν γνωρίζουμε για τον πατέρα του, δεν γνωρίζουμε καν το επώνυμό του, αφού το Βυζάντιος δεν είναι πραγματικό. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι προτίμησε ένα ψεύτικο επώνυμο όταν κατατάχθηκε στον ελληνικό επανιστατικό στρατό για να προστατεύσει την οικογένειά του στην Κωνσταντινούπολη από τις Οθωμανικές αρχές. Θα μπορούσαμε επίσης να υποθέσουμε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του δεν υπέστησαν ακραίες τουλάχιστον διώξεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1821 και συνέχισαν να ζουν κανονικά τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή παρέμειναν εύποροι και εξακολούθησαν να επεξεργάζονται οικογενειακές στρατηγικές που συνέδεαν την κοινωνική προαγωγή με την εκπαίδευση.
Έτσι, ο Χρήστος Βυζάντιος ολοκλήρωσε τις δύο βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης της εποχής και στη συνέχεια σπούδασε στην Πατριαρχική Σχολή, πιθανότατα στα τέλη της δεκαετίας του 1810 και στην αρχή της δεκαετίας του 1820. Στις δεξιότητες που είχε αποκτήσει ήταν και η πολύ καλή χρήση της γαλλικής γλώσσας. Σε άλλους καιρούς, λιγότερο ταραγμένος, θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει στο διοικητικό μηχανισμό του Πατριαρχείου ή στις αυλές των φαναριωτών δραγουμάνων και ηγεμόνων ή ακόμη στα προξενικά δίκτυα κάποιου ευρωπαϊκού κράτους. Ωστόσο, ο Χρήστος Βυζάντιος επέλεξε να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία που δεν ήταν η πιο συνηθισμένη μεταξύ των μορφωμένων νεαρών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στα τέλη του 1824 ή στις αρχές του 1825, δηλαδή σε ηλικία 18 ή 19 ετών, έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους κατατάχθηκε εθελοντικά στο στρατό των επαναστατημένων Ελλήνων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι δεν υπηρέτησε την Επανάσταση από κάποια θέση γραμματέα ή υπαλλήλου στις νεοσύστατες κρατικές δομές, παρόλο που οι ανάγκες για ανθρώπους με δεξιότητες σαν τις δικές του ήταν πολύ μεγάλες και εξίσου σημαντικές για την εδραίωση και την επικράτηση της Επανάστασης. Αυτή άλλωστε ήταν η συνηθέστερη επιλογή για τους ετερόχθονες μορφωμένους νέους που έρχονταν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Αντιθέτως, ο Χρήστος Βυζάντιος άφησε το καλαμάρι, έπιασε το όπλο και πολέμησε έκτοτε μέσα από τις τάξεις του μικρού ελληνικού τακτικού στρατού και όχι σε κάποιο από τα πολλά άτακτα στρατιωτικά σώματα της επαναστατικής περίοδου. Τόνισα πριν ότι η επιλογή του να πολεμήσει δεν ήταν συνηθισμένη. Δεν ισχύει το ίδιο για την επιλογή του να ενταχθεί στον τακτικό στρατό. Και στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Στην επαναστατημένη Ελλάδα, το πρώτο μικρό τακτικό στρατιωτικό σώμα δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1821 από τον Δημήτριο Υψηλάντη. Ωστόσο, το εγχείρημα ήταν θνησιγενές και το σώμα διαλύθηκε μετά από λίγους μήνες, καθώς ο Υψηλάντης αδυνατούσε να το συντηρήσει. Μια δεύτερη προσπάθεια έγινε από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο την άνοιξη του 1822, ωστόσο και αυτή η προσπάθεια απέτυχε μετά την καταστροφική ήττα του τακτικού στρατού στα περίχωρα της Σάρτας τον Ιούλιο του 1822. Δύο χρόνια αργότερα, το καλοκαίρι του 1824, δηλαδή στο μεσοδιάστημα των δύο εμφύλιων συγκρούσεων στην Πελοπόννησο, δημιουργήθηκε ξανά ένα ολιγάριθμο τακτικό σώμα για να περιφρουρεί την Εφταξία στο Ναύπλιο, την έδρα της διοίκησης. Έως και το 1824, τα άτακτα σώματα της Πελοποννήσου και της Ρούμελης έδειχναν ότι ήταν σε θέση να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις Οθωμανικές εκστρατείες. Αλλά όταν έφτασε ο Βυζάντιος στην επαναστατημένη Ελλάδα, δηλαδή το 1825, η εξέλιξη του πολέμου σημαδεύεται από την απόβαση και την ταχεία προέλαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο στρατός του Ιμπραήμ διοικούνταν από Ευρωπαίους αξιωματικούς, κυρίως Ιταλούς και Γάλλους, και είχε αρκετά στοιχεία τακτικής στρατιωτικής οργάνωσης. Η αποτυχία των άτακτων στρατιωτικών σωμάτων να τον αναχαιτήσουν με τις μορφές άτακτου πολέμου που χρησιμοποιούσαν έως τότε, οδήγησε το εκτελεστικό, παρά τις έντονες διαφωνίες, σε μια ανεφάρμοστη, όπως αποδείχθηκε, απόφαση, στη ριζική αναδιοργάνωση των στρατιωτικών σωμάτων. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να εκμισθωθούν Ευρωπαίοι στρατιώτες και να δημιουργηθούν με εσωτερική στρατολογία πολυάριθμα τακτικά στρατιωτικά σώματα, ώστε να αποτελέσουν αυτά το βασικό κορμό του στρατού της Επανάστασης. Η οργάνωση, η εκπαίδευση και η διοίκηση του υποσυγκρότηση τακτικού στρατού ανατέθηκε στον Γάλλο συνταγματάρχη των Ναπολεόντιων πολέμων, Κάρολο Φαβιέρο, που είχε φτάσει στην Πελοπόννησο λίγους μήνες πριν. Σε αυτό το στρατιωτικό σώμα κατατάχθηκε ο Βυζάντιος. Στην ιστορία του τακτικού στρατού γράφει ότι την εποχή εκείνη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1825, πολλοί νέοι διαμένοντες εν ναυπλίο και άλλοι ερχόμενοι εκ της αλλοδαπής, επιθυμούνται στρατιωτικώς να υπηρετήσωση την πατρίδα και μη δυνάμενοι να συνυπηρετήσωση μετά των ατάκτων στρατευμάτων εν εκατονιθών και της ανατροφής των, κατετάχθησαν πάρα αυτά ως εθελοντές εις το τακτικό σώμα. Παρόμοια, σε άλλο σημείο γράφει ότι εκείνοι που κατετάγησαν στο τακτικό αποτελούνταν εκ νέων καλώς ανατεθραμένων και τινών εκπαιδεύτων εχόντων καθαρών αίσθημα πατριωτισμού. Ούτι,
ήλθον εις την Ελλάδα ή να υπηρετήσω σε την πατρίδα, μη έχοντες δε εντάφθα ούτε οικείους, ούτε γνωρίμους, ούτε γνωρίμους, εύρων καταφύγιων έντιμων εις το τακτικόν σώμα. Ενώ ο Στερεαλαδίτης και ο Πελοποννήσιος είχαν τον καπετάνιον του χωρίου του. Η ένταξη στο τακτικό σώμα μοιάζει να ήταν μονόδρομος για τον ετερόχθονα, μορφωμένο και γαλλομαθή νεαρό, που προτίμησε να βρεθεί στο πεδίο της μάχης και όχι πίσω από κάποιο γραφείο. Ήταν ένα έντιμο καταφύγιο, όπως γράφει, αφού δεν είχε γνωστούς συγγενείς και συντοπίτες, ώστε να γίνει δεκτός και να ενσωματωθεί σε κάποια από τα άτακτα σώματα, όπως έκαναν οι Ρουμελιώτες και οι Πελοποννήσιοι. Ιδίως στην Πελοπόννησο, ο άτακτος επαναστατικός στρατός απαρτίζονταν από πολλές μικρές ομάδες συγγενών και συγχωριανών, που κάθε μία ακολουθούσε τους κοινωνικούς δεσμούς, τις σχέσεις εμπιστοσύνης και τις ιεραρχίες της ιδιαίτερης κοινότητας και συνολικά τις επαρχίες από την οποία προερχόταν, για την οποία πολεμούσε και από την οποία εξαρτιόταν απολύτως για την τροφοδοσία και την περίθαλψή της. Στις συνθήκες αυτές βρέθηκε ο Βυζάντιος στον τακτικό στρατό και σύμφωνα με το στρατιωτικό υπηρεσιακό του Μητρό, κατατάχθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1825 και το πρώτο εξάμεινο έγινε πολύ γρήγορα δεκανέας, λοχίας, επιλοχίας και τελικά αμφυπασπιστής τον Φεβρουάριο του 1826. Η ταχεία προαγωγή του κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του τακτικού στρατού, δηλαδή την περίοδο της εκμάθησης και της εκπαίδευσης των στρατιωτών και της προετοιμασίας της πρώτης επιχείρησης, είναι πιθανό να οφείλεται στη γνώση της γαλλικής γλώσσας που του επέτρεπε να επικοινωνεί με τον Φαβιέρο και τους κατά βάση γαλλόφωνους αξιωματικούς που τον πλαισίωναν. Στο βαθμό του υπασπιστή παρέμεινε έως το τέλος της Επανάστασης, έως την άνοιξη του 1829, οπότε έγινε ανθυπολοχαγός στο πλαίσιο της στρατιωτικής μεταρρύθμισης του Καποδίστρια. Στη διάρκεια αυτών των 4 χρόνων έλαβε μέρος και μάλιστα τραυματίστηκε στην πρώτη του συμμετοχή σε μάχη, στην πολιορκία της Καρίστου τον Μάρτιο του 1826. Στη συνέχεια πολέμησε στις μάχες του Χαϊδαρίου στις αρχές Αυγούστου 1826, πήρε μέρος στην καταδρομική επιχείρηση ενίσχυσης των πολιορκημένων στην Ακρόπολη, τον Δεκέμβριο του 1826, στη φρουρά της οποίας παρέμεινε έως τον Μάιο του 1827, οπότε η φρουρά παραδόθηκε. Τέλος, πολέμησε στην επόμενη εκστρατεία του τακτικού στρατού, στη Χίο, από τον Οκτώβριο του 1827 έως τον Μάρτιο του 1828. Συμμετείχε δηλαδή σε όλες τις μάχες τις οποίες πολέμησε ο τακτικός στρατός, που ήταν σχεδόν όλες αποτυχημένες, ενώ ο ίδιος δεν φαίνεται να διαδραμάτισε σε αυτές κάποιον σημαντικό ρόλο. Με άλλα λόγια, ο Βυζάντιος δεν ανήκει στους πρωταγωνιστές του 1921 και ασφαλώς δεν συγκαταλέγεται στα ευρέως γνωστά και αναγνωρίσιμα πρόσωπα της Επανάστασης. Το όνομά του, ωστόσο, δεν έχει μείνει στην αφάνεια. Είναι από τους λίγους που έγραψαν απομνημονεύματα και ιστορικά έργα για την Επανάσταση, κάτι που τον διακρίνει έτσι κι αλλιώς από τη συντριπτική πλειονότητα των πολλών χιλιάδων αγωνιστών του 1921. Αλλά η περίπτωση του Βυζάντιου είναι ξεχωριστή και μεταξύ εκείνων των λίγων που έγραψαν ιστορίες και απομνημονεύματα, καθώς η ιδιαιτερότητα της δικής του εξιστόρησης έχει να κάνει με τη διαφορετική οπτική του, τη διαφορετική εμπειρία του από τον πόλεμο που έγινε μέσα από τις τάξεις του ολιγάριθμου τακτικού στρατού και όχι με κάποιο από τα πολλά άτακτα σώματα που αποτέλεσαν τον κατεξοχήν στρατό της Ελληνικής Επανάστασης. Η εντελώς διαφορετική εμπειρία του από τη ζωή στα στρατόπεδα και από τα πεδία των μαχών καθιστά την ιστορία του εξαιρετική, σπάνια και γι' αυτό πολύτιμη ιστοριογραφική πηγή. Αλλά η σχέση του Βυζάντιου με τον τακτικό στρατό δεν σταματά στη διάρκεια της Επανάστασης. Το 1833 εντάχθηκε στο νέο τακτικό στρατό, η δημιουργία του οποίου προκάλεσε έντονες διαφωνίες και αντιδράσεις. Αρχικά παρέμεινε στον βαθμό του ανθυπολοχαγού και υπηρέτησε ως υπασπιστής στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Μάλιστα, παρακολούθησε οικειοθελώς τα μαθήματα, δηλαδή εμπλούτησε και συστηματοποίησε τις εμπειρικές γνώσεις του για την τακτική στρατιωτική οργάνωση, γνώση που είχε αποκτήσει στη διάρκεια των μαχών της Επανάστασης. Το 1839 προβιβάστηκε σε υπολοχαγό, το 1844 σε λοχαγό δεύτερης κλάσης, το 1848 σε λοχαγό πρώτης κλάσης, το 1857 σε ταγματάρχη, το 1862 σε αντισυνταγματάρχη και αποστρατεύτηκε το 1866 με το βαθμό του συνταγματάρχη.
Στη διάρκεια της θητείας του απομακρύνθηκε 2 φορές από την ενεργό υπηρεσία, στερούμενος έτσι ένα μέρος του μισθού του, το 1840 και το 1845. Ήταν ένα συνηθισμένο μέτρο για τη μείωση των εξόδων του Υπουργείου Στρατιωτικών, που βέβαια χρησιμοποιούνταν συχνά εναντίον αντιφρονούντων αξιωματικών. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους τέθηκε σε διαθεσιμότητα το 1840, ωστόσο, η δεύτερη απομάκρυνσή του, την άνοιξη του 1845, οφείλεται στην αντιπολιτευτική του αρθρογραφία στην εφημερίδα Στρατιωτικός Άγγελος, την οποία εξέδιδε από τον Φεβρουάριο του 1844. Στα άρθρα που δημοσίευσε τότε, εξέφραζε τους φόβους του ότι ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Πολέτης, που διατηρούσε από τα χρόνια της Επανάστασης στενούς δεσμούς με τους οπλαρχηγούς των ατάκτων σωμάτων, σκόπευε να καταργήσει τα τακτικά στρατιωτικά σώματα και να τα αντικαταστήσει με ημιτακτικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς. Σε καθεστώς διαθεσιμότητας παρέμεινε έως τον Ιούλιο του 1848. Μάλιστα, προς τα τέλη του ίδιου έτους, του ανατέθηκε να σχεδιάσει το καταστατικό ενός αυτοχρηματοδοτούμενου οργανισμού χορήγησης συντάξεων σε χείρες και ορφανά αξιωματικών, το οποίο πράγματι ιδρύθηκε και αρκετά αργότερα μετονομάστηκε σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Το επόμενο έτος, το 1849, ο Βυζάντιος συνέταξε το νέο κανονισμό της χωροφυλακής κατά το πρότυπο της γαλλικής Ζενταμβερή Νασιονάλ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που μετέφραζε γαλλικούς στρατιωτικούς κανονισμούς, αφού παρόμοιες μεταφράσεις έκανε και το 1838, το 1841, το 1843 και το 1845, δηλαδή ακόμα και σε εποχές που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η δραστηριότητά του αυτή και φυσικά οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η προσήλωσή του στην τακτική στρατιωτική οργάνωση συντέλεσαν στον διορισμό του ως καθηγητή του στρατιωτικού δικαίου και της στρατονομίας στη Σχολή Ευελπίδων το Φεβρουάριο του 1849, ενώ αργότερα το Νοέμβριο του 1853 τοποθετήθηκε για λίγους μήνες στο πρώτο διαρχές στρατοδικείο. Την περίοδο της Μεσοβασιλείας, το 1863-1864, του ανατέθηκε η συγγραφή του κανονισμού της Εθνοφυλακής και στη συνέχεια η συνολική αναδιοργάνωση του σώματος. Επίσης, τοποθετήθηκε τμηματάρχης δικαιοσύνης στο Υπουργείο Στρατιωτικών, συνέταξε τον κανονισμό των ακροβολιστών και ορίστηκε βασιλικός επίτροπος του αναθεωρητικού στρατοδικείου. Το όνομά του φέρει επίσης το νομοσχέδιο για την οργάνωση του στρατού το 1871, ενώ από το 1868, δηλαδή μετά την αποστράτευσή του, τοποθετήθηκε φαλαγκάρχης Αθηνών, δηλαδή επικεφαλής της Εθνοφυλακής της πρωτεύουσας και υπεύθυνος για την εφταξία της. Κοντολογής από το 1833 και για περισσότερο από 4 δεκαετίες, ο Βυζάντιος συνέβαλε με ιδιαίτερα δραστήριο και παραγωγικό τρόπο στην οργάνωση και τη λειτουργία των στρατιωτικών μηχανισμών του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η διαρκής αφοσίωσή του στην τακτική στρατιωτική οργάνωση μας προσφέρει ένα χρήσιμο ερμηνευτικό κλειδί για να διακρίνουμε την ιδιαίτερη οπτική που χαρακτηρίζει το δικό του βιβλίο για τη στρατιωτική ιστορία της Επανάστασης σε σχέση με τις εξιστορήσεις των άλλων αγωνιστών. Ένα δεύτερο ερμηνευτικό κλειδί που λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πρώτο είναι η διαρκής αφοσίωσή του στους στόχους της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας, δηλαδή στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και στην εγκαταστολή του επέκταση. Ο Βυζάντιος δεν πολέμησε μόνο το 1821. Σε μεγάλη ηλικία πήρε μέρος ξανά σε μάχες, πάλι ως εθελοντής. Πολέμησε στην εξέγερση της Θεσσαλίας το 1854 και στην εξέγερση της Κρήτης το 1866, όπου τον συνόδευσε και ο γιος του νεαρός τότε αξιωματικός. Την επόμενη δεκαετία ανέλαβε τη στρατολόγηση εθελοντών και έφυγε και ο ίδιος να πολεμήσει στη Σερβία εναντίον των Οθωμανών, αλλά κατά τη διαδρομή αρρώστησε από τις κακουχίες και πέθανε λίγο μετά την επιστροφή του στην Αθήνα το 1877. Για να το πω διαφορετικά, από την εποχή που εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη στα 19 του χρόνια και έως το τέλος της ζωής του, αφιερώθηκε με αμείωτη συνέπεια στην πραγμάτωση της ελληνικής εθνικής ιδέας. Την υπηρέτησε ως πολεμιστής και ως αξιωματικός, όντας βαθύτατα πεισμένος
όπως όλοι οι μορφωμένοι της εποχής του, για την επιχειρησιακή ανωτερότητα της τακτικής στρατιωτικής οργάνωσης έναντι των άτακτων μορφών πολέμου. Δηλαδή με τη βεβαιότητα ότι η τακτική στρατιωτική οργάνωση ήταν η καταλληλότερη επιλογή για το στρατό του νεασύστατου ελληνικού κράτους, έτσι ώστε αυτός να είναι σε θέση να υλοποιήσει τους εθνικούς του στόχους. Με τούτη την έρημνα έγραψε την ιστορία του τακτικού στρατού των επαναστατικών χρόνων και επιχείρησε να ανασκευάσει τη διαδεδομένη κατά τη δεκαετία του 1830 απαξίωση του τακτικού τρόπου οργάνωσης του πολέμου. Είναι σημαντικό ότι το 1833 δεν σχεδίαζε να δημοσιεύσει την ιστορία του αυτόνομα, αλλά ως ξεχωριστό πρόσθετο κεφάλαιο στο πρώτο μεταφραστικό του εγχείρημα «Τη φιλοσοφία του πολέμου». Πρόκειται για έργο του Georges de Sambre, που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1827. Τελικά, ο όγκος των τυπογραφικών τον υποχρέωσε να αναθεωρήσει το αρχικό του σχέδιο και να εκδώσει αυτόνομα την ιστορία του τακτικού στρατού. Λίγους μήνες μετά τη φιλοσοφία του πολέμου. Αυτή η εξέλιξη βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ιστορία του γράφτηκε για να διαβαστεί συμπληρωματικά προς τη φιλοσοφία του πολέμου. Μελετώντας την ιστορία του τακτικού στρατού σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, μπορούμε να δούμε τη συνάφειά της με το συνολικότερο μεταφραστικό του έργο, που δεν περιορίστηκε στη φιλοσοφία του πολέμου και στους στρατιωτικούς κανονισμούς. Από το 1848 έως το 1866 εξέδωσε σε 7 τόμους την ιστορία του Ναπολέοντος. Η έκδοση ήταν μια δική του επιλογή από κεφάλαια έργων του πολιτικού και ιστορικού Adolf Thiers, τα οποία μετέφρασε και συνέθεσε ως ενιαίο αφήγημα. Επίσης, μετέφρασε από τη γαλλική έκδοση του γερμανικού πρωτοτύπου σε συνεργασία με τον ταγματάρχη Ιωάννη Κομπότη το δεύτερο μέρος της πραγματείας του πρόσωπου αξιωματικού Βαλεντίνη για τους πολέμους των Ευρωπαϊκών στρατών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που εκδόθηκε στο Βερολίνο το 1830. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στον Ρωσο-Οθωμανικό πόλεμο του 1828-1829 και περιέχει ορισμένες σελίδες για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Βυζάντιος επέλεξε να εκδώσει πρώτα αυτό το δεύτερο μέρος και τελικά το πρώτο δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις αρχές του 1854, δηλαδή στη συγκυρία του Κρημαϊκού πολέμου. Η παράδοξη επιλογή να κυκλοφορήσει πρώτα ο δεύτερος τόμος είναι προφανής. Να συνδεθεί με θετικό τρόπο η Επανάσταση του 1821 και η ρωσική συμβολή σε αυτήν με το νέο Ρωσο-Οθωμανικό πόλεμο και τις αλυτρωτικές προσδοκίες του ελληνικού κράτους από αυτόν. Για να δικαιολογήσουν την επιλογή τους οι δύο μεταφραστές, σημειώνουν τον πρόλογο τα εξής. Το μέρος τούτο είναι διδακτικότατον εις τους στρατιωτικούς μας, διότι εν αυτό βλέπουσι την εφαρμογή της τακτικής ίστως κατά την Τουρκίαν πολέμος. Ήθε ο σκοπός ημών να πραγματοποιηθεί και να φέρει την προσήκουσαν ωφέλιαν εις τους υπερπατρίδος αγωνιζομένους και αγωνιστομένους. Η συνάρθρωση της μεγάλης ιδέας με τη συγκρότηση τακτικού στρατού χαρακτηρίζει τη ζωή του Βυζάντιου και διαπερνά το σύνολο του συγγραφικού και μεταφραστικού του έργου. Η ιστορία του τακτικού στρατού, το βιβλίο για το οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα, είναι μέρος μιας συνολικότερης, ποικιλότροπης και διαρκούς δημόσιας παρέμβασης του συγγραφέα της για το παρόν και το άμεσο μέλλον του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά τα οποία όφιλε να αποκτήσει ο στρατός για να επιτελέσει το ρόλο του ελευθερωτή. Το δηλώνει καθαρά στις τελευταίες φράσεις του επιλόγου της δεύτερης έκδοσης της ιστορίας, όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι είναι λάθος να εξετάζει κανείς συγκριτικά τη συμβολή του άτακτου και του τακτικού στρατού στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Όπως σημειώνει, ο μεν πρώτος, είτε ο άτακτος στρατός, είτε ολόκληρο το έθνος μετασχηματιστέν εις στρατών, ο δε δεύτερος, είτε ο τακτικός στρατός, είτε το πολυμοστιμόριον αυτού. Άπαντες όμως εξετέλεσαν το καθήκον των εις την πατρίδα, αλλά ο μεν πρώτος έμεινε εν τη ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, ο δε δεύτερος είναι ο ίδιος εθνικός στρατός της Ελλάδας, εξού προσδοκά η πατρίς την δόξαν της, η δε υπεδεδουλευμένη λαή την απελευθέρωσή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Διονύση Τζάκη
για αυτή την παρουσίαση και τα βήματα ενός νεαρού Κωνσταντινοπολίτη που ξεκινάει με σπουδές γαλλικών και καλών ελληνικών, εγκαθίσταται στην Ελλάδα, μεσούς της Επανάστασης, δεν γίνεται καλαμαράς, δεν γίνεται γραμματέας, γίνεται πολεμιστής, μπαίνει με δυσκολία στο τακτικό στρατό, σε ένα στρατό που, όπως ακούσαμε, δεν ήταν καθόλου απλή η λειτουργία και η ανάπτυξή του. Συμμετέχει σε μάχες, πολεμάει, ανεβαίνει στις βαθμούς. Μετά όμως, όταν ξεκινάει και δημιουργεί τη σχολή των Ευελπίδων, γίνεται μεν υπασπιστής εκεί, αλλά παράλληλα γίνεται και εύελπης, γίνεται και μαθητής, για να μπορέσει, όπως είπε ο κ. Τζάκης, να συστηματοποιήσει τις γνώσεις του πάνω στη τακτική του πολέμου, κάτι απαραίτητο και κάτι ουσιαστικό. Μετά ασχολείται με τη φροντίδα των απομάχων, αλλά και με τη είναι ένας τεχνοκράτης στρατιωτικός, θα λέγαμε. Είναι σύμβουλος των κυβερνήσεων σε επίπεδο δικαιοσύνης, αλλά και σε επίπεδο συνταξιδοτήσεων, στη λειτουργία της χωροφυλακής συνοργάνωσης της σύνοριοφυλακής. Και φτάνει τελικά αυτή η πορεία να συνδεθεί, ακούσαμε και για τον Κολέτη, τη στάση που είχε για ένα ημιμόνιμο στρατό, δηλαδή ένα στρατό που θα ελέγχεται πιο πολύ από πολιτικές δυνάμεις. Και φτάνει τελικά να συνδεθεί ο ίδιος, η λογική του, η γνώση του, όπως μας περιέγραψε ο κ. Τζάκης, με τα λυτρωτικά κινήματα, με τις αλυτρωτικές προσπάθειες. Μάλιστα στην Κρήτη πολεμάει μαζί με το γιο του. Στην Κρήτη είναι και ο Κορονέος του 66, που ήταν και τους πρώτους αποφύτους της σχολής των Ευελπίδων. Είναι πολύ σημαντικές στιγμές αυτές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μέσα πια στον 20ο αιώνα είναι ο τακτικός στρατός αυτός που γίνεται ο στρατιωτικός άγγελος του αλυτρωτισμού και της μεγάλης ιδέας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Θεοτοκά, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μετά τα σημαντικά και διαφωτιστικά που είπαν ο κύριος Τάσος Σεκελαρόπουλος κάνοντας την εισαγωγή και την ενδιάμεση παρέμβαση και ο κύριος Διονύσης Τζάκης, έχω την πολυτέλεια να αναφερθώ σε πράγματα δευτερεύοντα που δεν απέχουν πολύ, φοβάμαι, από όσα θα έπρεπε ίσως να ανήκουν στα αυτονόητα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας βαρύνω με λίγες σκέψεις για τον πόλεμο και το 21 και θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ, αφήνοντας χρόνο για την δημιουργική πλευρά τέτοιων συναντήσεων που είναι η συζήτηση. Οι επαναστάσεις, πέρα από τις ιδέες που τις έχουν κυοφορήσει και τις έχουν γεννήσει, με τις ιστορικές τους διαδρομές, με τις οσμώσεις που παράγουν, με τα δίκτυα μέσω των οποίων διαχέονται και με τις μεταμορφώσεις τους μέσα στον χρόνο και τον χώρο, πέρα από τις συγκυρίες μέσα στις οποίες ξεσπάνε, συγκυρίες τοπικές, περιφερειακές ή διεθνείς, δεν γίνονται χωρίς πραγματικούς ανθρώπους. Δεν υπάρχουν επαναστάσεις δίχως τα πρόσωπα και τα ανθρώπινα σύνολα που εμπλέκονται αυτοβούλος σε αυτές, αυτοβούλος και με επίγνωση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν και επαναστάσεις χωρίς εκείνους τους πολλούς που μπερδεύονται αθέλητα στις δίνες τους και καταλήγουν να γκρεμίζουν ή να μετατοπίζουν τις ζωές τους, τις προσδοκίες τους και τους κόσμους τους. Επιτέλους, για λόγους που ίσως χρειάζεται να τους ξανασκεφτούμε, σήμερα και έπειτα από χρόνια μοναχικών αναζητήσεων κάποιων λίγων από τους ιστορικούς και τις ιστορικούς μας, η ματιά μας για το 21 μοιάζει να μπολιάζεται με την ιδέα πως η Ελληνική Επανάσταση του 21 εντάσσεται στην οικουμενική δυναμική των μεγάλων κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών ανατροπών που σφράγισαν την εωτερικότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πως χρειάζεται επιτέλους να δούμε το Ελληνικό 21 ως γεγονός που στηρίζα και στην καρδιά του, είναι αναπόσπαστο από όσα συμβαίνουν εκείνο τον καιρό και ανατρέπουν ή καθοριστικά ρηγματώνουν τον παλιό κόσμο των αυτοκρατοριών, των βασιλείων και των αποικιών, από την Ιβηρική Χερσόνησο στην Κεντρική Ευρώπη και την Βαλκανική και από τις εστίες των παλιών αυτοκρατοριών μέχρι τις αποικίες τους. Σε όλον αυτόν τον κόσμο, οι ιδέες του διαφωτισμού, η αμερικάνικη και η γαλλική κληρονομιά και τα φιλελεύθερα αστικά προτάγματα
κινητοποιούν κοινωνικές διεργασίες, οι συνέπειες των οποίων θα υπονομεύσουν καθοριστικά ή θα ανατρέψουν οριστικά την παραδοσιακή πολιτική και οικονομική τάξη. Τα φιλελεύθερα ριζοσπαστικά και ανατρεπτικά διανοητικά ρεύματα συναρθρώνονται με την παγκόσμια δυναμική του καπιταλισμού και την συνακόλουθη διεύρυνση του δυτικού κόσμου. Είναι η εποχή των επαναστάσεων, των μεγάλων ανθρωπών, είναι η εποχή της έγερσης των εθνικισμών. Στην κατεύθυνση αυτή, ξεκινώντας από τη διεθνή συζήτηση και από κάποιες εξαιρετικές δουλειές Ελληνίδων και Ελλήνων νέων ιστορικών, αναδεικνύεται ολόκληρο το πεδίο στο οποίο θα μπορούσαμε να ξαναδούμε το 21, όχι πια ως την ιερή στιγμή του ελληνικού έθνους που ξυπνά από το μεγάλο ύπνο, αλλά ως ένα ευρωπαϊκό και διεθνές γεγονός που ξεκινά από τις καινούριες ιδέες, τις μεγάλες επαναστάσεις στην Αμερικάνικη και τη Γαλλική, αλλά και που έχει τις ρίζες του στις μεγάλες και αρκετά παλιές ρογμές και κρίσεις του παλαιού καθεστώτος. Ας μου επιτραπεί εδώ μια μικρή παρέκθεση. Αντιμετωπίζοντας την Ελληνική Επανάσταση στο πλαίσιο που μόλις υπενήχθηκα, θα ήταν εξίσου χρήσιμο ερμηνευτικά να προσπαθήσουμε να δούμε στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο εσωτερικό της ήδη από τα χρόνια του Σελίμ του Δεύτερου μέχρι τον Μαχμούτ τον Δεύτερο, τον Σουλτάνο δηλαδή της εποχής της Επανάστασης, που εν μέσω της Επανάστασης διέλυσε τα σώματα των γενιτσάρων. Να ξανασκεφτούμε δηλαδή και να θέσουμε υπό τον έλεγχο των τεκμηρίων ελληνικών, οθωμανικών, ευρωπαϊκών τα μεγάλα ερμηνευτικά σχήματα που μας έχουν κληροδοτηθεί. Ευτυχώς, εδώ και κάποια χρόνια, αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει και στα οθωμανικά αρχεία και πολύ σύντομα θα δούμε και στην ελληνική γλώσσα κάποια από τα σημαντικά έγγραφα που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση. Και εδώ, σε αυτή την κατεύθυνση, η περίπτωση της Αιγύπτου, του Μοχάμεντ Τάλι και της στρατιάς του Ιμπραήμ που έρχεται στο Μοριά, έχουν ιδιαίτερο βάρος. Χρειάζεται εν ολίγης να βγούμε λίγο από το πλαίσιο στο οποίο μάθαμε να συμμεριζόμαστε και να ξαναδούμε, ας πούμε, τους Ευρωπαίους αξιωματικούς του Ιμπραήμ μέσα από το ίδιο ερμηνευτικό πρίσμα που αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα, όχι εμείς, η διεθνής και η ευρωπαϊκή ιστοριογραφία πια, τον φιλελληνισμό. Να σκεφτούμε εν ολίγης πως πρόσωπα που συνέβαλαν σε μια άλλη μορφή αυτού του μορφώματος που είναι η Αίγυπτος εκείνου του καιρού. Πρόσωπα όπως ο αιμοβόρος, όπως τον αποκαλεί ο Βυζάντιος, Σουλεϊμάν Μπέις. Δηλαδή, ο Ζωσέφ Σεβ, ο μετέπειτα Σολιμάν Πασά, Αλ Θαρανσάουι, δηλαδή ο Φραντσέζος, που θα αποτελέσει ένα σημαντικό πρόσωπο στη μεταρρυθμιστική ιστορία της Αιγύπτου. Ή ο πλοίαρχος Λετελιέρος, ο Ζωάν Μαρί Λετελιέ δηλαδή, που ανέλαβε μετά τον Αβαρίνο την ανακατασκευή του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Ζωάν Μαρί και όχι Βίκτερ, όπως τρύπωσε, όπως συμβαίνει συνήθως από παραδρομή το όνομά του στο ευρετήριο του τόμου για τον οποίο μιλάμε. Δύο εξωμότες δηλαδή, όπως τους χαρακτηρίζουμε εμείς, βετεράνοι του Τραφάλγκαρ, που έγιναν φιλοαιγύπτιοι μέσα από δρόμους ομόλογους με εκείνους που ακολούθησαν κάποιοι από τους παλιούς τους συμπολεμιστές και έγιναν φιλέλληνες. Να τους σκεφτούμε, θέλω να πω, και αυτούς ως πρόσωπα που μεταξύ άλλων πολλών και σημαντικών μετέφεραν την Ανατολή στους κόσμους, στους τρόπους και στις νέες προκλήσεις της διεύρυνσης του δυτικού κόσμου. Ο στρατός που φτιάχνει ο Ιμπραήμ είναι μια πρόκληση για την Επανάσταση
η Επανάσταση συμμορφώνεται με αργούς τρόπους σε αυτή την πρόκληση και ακολουθούν όσα ακολούθησαν. Επιστρέφω στο προκείμενο. Ο τακτικός στρατός στην Επανάσταση, αυτά που εξέθεσα δηλαδή με λίγα λόγια και ακριβή ο κύριος Τζάκης. Σχέδιο των εθνικών διοικήσεων ήταν η συγκρότηση ενός στρατού που θα μπορούσε να πολεμά με συνέχεια, με συνέπεια και με πειθαρχία, εφαρμόζοντας ένα γενικό, κεντρικά εκπονημένο σχέδιο πολέμου, ανεξάρτητα από τις τοπικές συνθήκες και τις τοπικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις εξαρτήσεις των παραδοσιακών ενόπλων ή τις μέρημνες των τοπικών αφεντιών που θα το αποτελούσαν. Ενός στρατού που θα πολεμούσε στα βουνά, που θα πολεμούσε στα στενά, που θα πολεμούσε δηλαδή με έναν καινούριο τρόπο, όχι μόνο στις κλεισούρες, αλλά και στις πεδιάδες, που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε πεζούς και σε υπηκό, να σταθεί με τους τρόπους των δυτικών, με σχηματισμούς μάχης, με πυροβόλα όπλα, με ξυφολόγχες, με υποστήριξη πυροβολικού, με αξιωματικούς πειθαρχημένους στη διοίκηση, με στρατιωτικές μπάντες και παραγγέλματα. Μόνο από ένα τέτοιο σχέδιο προϋπέθεται πόρους και ανθρώπους. Πολλούς ανθρώπους. Και οι άνθρωποι των επαναστατημένων περιοχών δεν ήσαν διαθέσιμοι. Εκείνοι πολεμούσαν με το στρατιωτικό της Επανάστασης. Δηλαδή με τις δικές τους κεφαλές, τους παλιούς αρματολούς και τους παλιούς αφέντες του τόπου που πήραν τα όπλα. Αυτό το στρατιωτικό της Επανάστασης, τη φυσική δηλαδή στρατιωτική ηγεσία της, αποτελούσαν από την αρχή οι παλιοί καπιταναρέοι του Μοριά, οι αρματολοί και οι καπετάνοι των κλεφτών της Ρούμελης, οι ξεριζωμένοι σουλιώτες, αλλά και οι ένοπλοι των άλλων περιοχών που επαναστάτησαν, αλλά που η επανάσταση στα μέρη τους δεν ευωδόθηκε, της Υπήρου, του Ολύμπου, της Μακεδονίας. Όσο για τα πλήθη των πολεμιστών του αγώνα, αυτά φτιάχτηκαν από τις κοινωνίες των επαναστατημένων περιοχών. Από αγρότες και επιμένες, στρατολογημένους κατά βάση με τη βία, που δεν θα μπορούσαν όμως να πολεμήσουν για καιρό μακριά από τους δικούς τους τόπους. Στην επαναστατημένη Ελλάδα, ωστόσο, έφτασαν και ξενομερίτες, άνθρωποι από τη Δύση και άνθρωποι από τους τόπους κυρίως της Μικράς Ασίας και της Μακεδονίας, όπου η Επανάσταση, παρόλο που ξεκίνησε, δεν μπόρεσε να συνεχιστεί. Τα του πολέμου μας τα λέει τόσο καθαρά ο Δημήτριος Ενιάν. Γράφοντας, περιγράφει τις παραδοσιακές στρατιωτικές ηγεσίες και τους αγροτικούς και επιμενικούς πληθυσμούς που, όπως λέει, ενεγκαλίστησαν το έργο του στρατιώτου. Μας λέει ο Ενιάν, δίχως εύλογα να αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα και για το πώς οι γενναίοι φιλέλληνες, δηλαδή αυτοί που αποτέλεσαν πάλι συσσαγωγικά την πρώτη ζήμη του ελληνικού στρατού, συνεμορφώθησαν σταδιακά με τα πολεμικά ήθη των Ελλήνων. Και αναφέρεται στους σχεδιασμούς και στους τρόπους του χερσαίου πολέμου, σε νεοτερισμούς όπως ας πούμε τα χτιστά ταμπούρια, στη στρατηγική αποκοπή της τροφοδοσίας του εχθρού, στην κεντρική σημασία του ναυτικού πολέμου, στην στρατηγική σταδιακής έστω υπαγωγής των καπετάνιων στον ορισμένο αρχηγό του πολέμου από τη διοίκηση. Μπορούμε να τα ανασύρουμε όλα αυτά από τη διοίκηση
του Ενιάν, ανασυγκροτώντας μια βάση που θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει έναν ερμηνευτικό οδηγό και για τη μελέτη του δικού του απομνημονεύματος και για την αποτίμηση της υποτιμημένης βιογραφίας που έγραψε για τον Καραϊσκάκη και κυρίως για να συγκροτήσουμε ένα ερμηνευτικό εργαλείο για να κατανοήσουμε τον πόλεμο μέσα στην Επανάσταση και τις μετατοπίσεις και τις ασυνέχειες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά τα χρόνια του πολέμου. Ας τα έχουμε ανοιχτά, ας τα έχουμε όλα αυτά κατά νου, διαβάζοντας τις μαρτυρίες και το συνολικό έργο του Χρήστου Βυζάντη. Ας δοκιμάσουμε δηλαδή να επισκεφθούμε με τέτοιες μέρημνες τις αφηγήσεις του για τις επιχειρήσεις του σώματος αυτού. Ειδικά για τις ελάχιστες πετυχημένες επιχειρήσεις του τακτικού στρατού. Για την πρώτη, ας πούμε, φάση της μάχης στο Κομπότι, τη νικηφόρα φάση, πριν από την καταστροφή του τάγματος των Φιλελλήνων στο Πέτα, που ο Βυζάντιος την αφηγείται με βάση ακούσματα και όχι φυσικά τη δική του εμπειρία, γιατί δεν είναι ακόμα στην Ελλάδα, αλλά και για αυτά που ο ίδιος έζησε και περιγράφει, την πρώτη νικηφόρα φάση της μάχης στο Χαϊδάρι και την πετυχημένη επιχείρηση του τακτικού στρατού να ενισχύσει τους πολιορκημένους στο κάστρο της Αθήνας με στρατιώτες, πολεμικό υλικό και, πώς το λένε, και μπαρούτι. Η τακτική και η άτακτη. Αυτό το σχήμα, αν φύγουμε από το παράδειγμα που εκθέτει ο Βυζάντιος και επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τον πόλεμο στα χρόνια της Επανάστασης, δεν φαίνεται να είναι πολύ παραγωγικό. Ήδη από το ξέσπασμα κιόλας της Επανάστασης, οι ίδιες οι ανάγκες του πολέμου παράγουν πολύ γρήγορα έναν νέο τύπο πολεμιστή και έναν νέο τύπο διεύθυνσης των πολεμικών επιχειρήσεων. Διαβάζοντας, ας πούμε, τις πρώτες σελίδες του Φωτάθου ή την αφήγηση του Κολοκοτρώνη στον Τερτσέτη, όταν λέει για την επανάσταση, δηλαδή την εξέγερση, δηλαδή το κυνηγητό των προγόνων του στα Ορλοφικά και στο 1806, μπορούμε να διακρίνουμε τους πυκνούς χρόνους και τις αντιπαραθέσεις των γεγονότων με τα οποία ο ίδιος, ας πούμε, ο Κολοκοτρώνης παρουσιάζει τα γεγονότα που αναπτύσσονται στο Μουριά από την πρώτη σχεδόν στιγμή, με πυκνό χρόνο, μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, μήνα το μήνα, που σφράγισαν τη ραγδαία μεταμόρφωση των εξεγερμένων, των επαναστατών που μαζεύτηκαν για να πολιορκήσουν τις πόλεις με κίνητρο την ενδεχόμενη λία. Αυτή δηλαδή τη δυναμική που τους μετέτρεψε σε πολεμιστές. Τις αλλαγές των τρόπων στον πόλεμο, στο ρόλο των στρατοπέδων, στον τρόπο των στρατολογιών, στη βία που ασκεί η επαναστατική μεριά για τις στρατολογίες, στη λογική και το σχεδιασμό της επιμελητίας, των εφεδριών, στο σχεδιασμό των μαχών. Έχουμε από το ξέσπασμα δηλαδή της Επανάστασης τη διαμόρφωση μέρα την ημέρα ενός διαφορετικού τρόπου πολέμου που είναι ποιοτικά διαφορετικός, που είναι άλλο σχήμα από τον κλεφτοπόλεμο που ήξεραν οι ένοπλοι. Αυτό θα το δούμε να αναπτύσσεται αποτελεσματικά ως τους εμφυλίους και την έλευση του Ιμπραήμ στο Μοριά.
Αυτή ωστόσο η τελευταία, η έλευση του Ιμπραήμ δηλαδή, θα υπαγορεύσει νέες ανάγκες προσαρμογών. Αυτές τις βλέπουμε στις τάσεις ανθρώπων όπως ας πούμε ο Γιαννάκης Γκούρας ή ο Μακρυγιάννης. Παρόλο που οι διακηρυγμένες διαθεσιμότητες για την ένταξή τους στο τακτικό δεν θα τελεσφορήσουν, ο ίδιος ο στρατός της Επανάστασης μοιάζει να ανασυγκροτείται ξανά σε μια νέα λογική. Και εδώ τα εμβληματικά πρόσωπα που σφραγίζουν αυτή την προσαρμογή είναι ο Κολοκοτρώνης από τη Νέα Μεριά και κυρίως ο Καραϊσκάκης. Ο Χρήστος Βυζάντιος την ιστορία του τακτικού στρατού την γράφει ορμόμενος από το τέλος. Εκθέτει, αποφεύγοντας όσο μπορεί να κρίνει ή να σχολιάσει τα πράγματα. Περιγράφει, και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, την επίσημη εκδοχή που έχουν οι ανώτεροί του για τα γεγονότα, προσθέτοντας που και απού ελάχιστες και διακριτές των αναγνώστη ψηφίδες από την προσωπική του εμπειρία. Με ρημνά του, ανεξάρτητα από την έκθεση των γεγονότων της Επανάστασης, είναι η υπηρέτηση της στρατηγικής σημασίας που παίρνει η παράδοση του τακτικού στις συνθήκες του νέου ελληνικού βασιλείου. Η παράδοση και η δυστυχώς ή ευτυχώς κακή του φήμη στους χώρους των πρωταγωνιστών της Επανάστασης. Ο Βυζάντιος εντάσσει δηλαδή, όπως το είπε και ο κ. Τζάκης, την αφήγηση της ιστορίας του τακτικού στρατού στην αντίληψή του για τη διεύρυνση των, πώς το λένε, των σχεδίων του νέου ελληνικού βασιλείου που θα δώσουν τη μορφή ενός νέου δυνατού κράτους στο χώρο της Βαλκανικής και θα υπηρετήσουν αυτό που ήδη έχει διαμορφωθεί ως η αντίληψη για την εθνική ιδέα. Ο Βυζάντιος δεν θα γράφει μόνο, θα εμπλακεί και στα πράγματα, δεν θα ασκήσει μόνο διοικητικά καθήκοντα στα του ελληνικού στρατού ή της χωροφυλακής, δεν θα φτιάχνει εγχειρίδια μόνο, αλλά θα εμπλακεί ξανά στα στρατιωτικά και πολεμικά πράγματα, τόσο στην εξέγερση, τόσο στον πόλεμο και στα θεσσαλικά πράγματα του 54, όσο και στην Κρήτη του 66. Και η τελευταία του συμβολή σε αυτή την ιδέα θα είναι η απόφασή του το 1877 να πολεμήσει στην Σερβο-Βουλγαρία, όπως την έχει πει ο Μακρυγιάννης. Μια δουλειά που και αυτή χρειάζεται για να μας οδηγήσει σε ερμηνείες να απελευθερωθεί κάπως από το στενό καλούπι της εθνικής ιστοριογραφίας. Ειδικά αυτή η κύκνιος δραστηριότητα η πολεμική του Βυζάντιου χρειάζεται να μας πονηρέψει για να ξαναδούμε πως πράγματα που η ιστοριογραφία μας τα έχει οριστικά ταξιθετήσει πιθανώς να έχουν στο εσωτερικό τους ερμηνευτικά προβλήματα που θα μας, θα μας υποχρεώσουν να ανασυγκροτήσουμε τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις ιδέες και για την εθνική και για τη μεγάλη ιδέα και τα συμπαραματώντα για τους τρόπους με τους οποίους αυτά έχουν μπει στις βιβλιοθήκες μας και στο μυαλό μας.
Μια δουλειά δηλαδή που χρειάζεται ίσως και αυτή να απελευθερωθεί από τα στενά καλούπια μέσα στα οποία έχει στριμωχτεί από την εθνική ιστοριογραφία. Και εδώ, ας πούμε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και παραγωγικό να ξαναδούμε λόγω χάρη την ιταλική ενοποίηση του Λιάκου, του Αντώνη. Και να σκεφτούμε πως η υπηρέτηση της εθνικής ιδέας σε πείσμα των δικών μας βεβαιοτήτων του 20ου και του 21ου αιώνα μπόρεσε να χωρέσει ακόμα και σε μια σύλληψη της Βαλκανικής Ομοσπονδίας στην οποία πηγαίνει ο Βυζάντιος για να σκοτωθεί, για την οποία, και σε μια κίνηση που θα καταλήξει να φτιάχνει ένα χρόνο μετά την εμπλοκή του Βυζάντιου και τον θάνατό του σε αυτή την περιπέτεια, μια προσωρινή κυβέρνηση της Μακεδονίας το 1878. Είναι συγκινητική η επιστολή που στέλνει Βυζάντιος στο Λεωνίδα Βούλγαρη όταν αποφασίζει μόνος του, όπως λέει, να σηκωθεί να φύγει για την Σερβία για να προχωρήσει αυτές τις ιδέες προκειμένου, και πάλι όπως το λέει, να ξεπλύνει την ντροπή Ελλήνων αξιωματικών οι οποίοι μπήκαν στην υπηρεσία των Οθωμανικών σχεδίων. Οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα σύνολα αλλάζουν. Αλλάζουν και με ρυθμούς ραγδαίους, καθώς εμπλέκονται και ανεμπλέκονται και όσο εμπλέκονται οι ίδιοι σε διαδικασίες ανατροπών. Και οι επαναστάσεις φτιάχνουν οι ίδιες μέσα από αυτή τη διαδικασία τους όρους της αναπαραγωγής τους, αφήνοντας πίσω καθορισμούς των παλιών κόσμων. Αν διαβάσουμε τον Βυζάντιο παράλληλα με τον Κάρπο Παπαδόπουλο, τον Σονιέρο ή τον Πίσα, που περιμένουμε κάποτε να εκδοθεί σε πλήρη μορφή το απομνημόνευμά του, και αυτό θα είναι επίσης ένα από τα επιτεύγματα των προγραμμάτων που έχουν ζωντανέψει εν όψη των 200 χρόνων. Αν λοιπόν διαβάσουμε αυτές τις αφηγήσεις για τον τακτικό στρατό, θα μπερδευτούμε σε αντιφάσεις και σε παράδοξα. Ο Κάρπος, βάζοντας μπροστά τον εθνικό στρατό, γράφει ταυτόχρονα υπέρ ενός προδότη αυτής της λογικής, τον Λυσέα Ανδρούτσου, και υπέρ ενός άλλου προδότη αυτής της λογικής, του Γεωργάκη Νικολού, του Βαρνακιώτη. Ας σκεφτούμε μόνο μήπως αυτά δεν αφορούν αντιφάσεις στις γραφές, τον καιρό που παράγονται, αλλά αντιφάσεις στη δική μας σκέψη που μαρτυρούν για την αδυναμία μας να ξαναφτιάξουμε, να ξαναστήσουμε τους διακριτούς κόσμους που θα παραγάγουν στην Ελλάδα τη νέα πραγματικότητα της Επανάστασης. Νομίζω πως με αφορμή την επανέκδοση της ιστορίας τακτικού στρατού του Βυζάντιου και τα όσα λίγα υπόθηκαν, θα μπορούσαμε ίσως να περάσουμε σε μια λιγότερο άχαρη από τις εισηγήσεις συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Θεοδωκά για αυτή την περιήγηση και την αφήγηση σχετικά με τα εσωτερικά των επαναστάσεων, με τα δίκτυα που συνδέονται οι επαναστάσεις μεταξύ τους, για μια προσπάθεια να δούμε το 21 με μια άλλη ματιά, για την οικουμενική και ευρωπαϊκή πλευρά του 21, για τις ρογμές του παλιού κόσμου, αλλά και για την Δύση που συναντά την Ανατολή, όχι μονάχα στην ελληνική περίπτωση, αλλά και στην αιγυπτιακή. Επίσης, για τον τρόπο που προσπάθησε να συγκροτήσει την πολεμική και στρατιωτική του παρουσία ο τακτικός στρατός των επαναστατημένων Ελλήνων, την ανάγκη εξέβρεση πόρων, την έννοια της ενιαίας διοίκησης και τη μεγάλη δυσκολία να οργανωθεί μια τέτοιου τύπου ένα αποτελεσματικό πλαίσιο,
την υπακοή στην ενιαία ηγεσία των μεγάλων πολεμάρχων, ας πούμε, και επικεφαλής των πολεμικών προσπαθειών των Ελλήνων. Αλλά και αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτή η προσπάθεια του Βυζάντιου, ξεκινώντας να γράψει από το τέλος προς την αρχή, να εκφράσει τον λόγο των ανώτερών του. Δηλαδή, σαν να προσπάθησε και εκεί να σεβαστεί την ιεραρχία. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Δεν το κάνει όμως με ένα άχαρο τρόπο ο Βυζάντιος. Το κάνει με έναν τρόπο, θα έλεγα, ουσιαστικό και ενδιαφέροντα. Και γενικότερα σε όλη αυτή την πορεία θα ήθελα να... Επειδή δεν έχουμε κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής και δεν ξέρω αν θα έχουμε, ήθελα να σας ρωτήσω τους δυο σας, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θέλει να απαντήσει, ή και οι δύο, τα προβλήματα σοβαρά που υπήρξαν μεταξύ ακόμα και στην περίοδο του Κολέτη, ας πούμε, για την αποδοχή του τακτικού στρατού, δηλαδή ενός στρατού, αν θέλετε, που έχει και μια μικρογραφία των προβλημάτων που συνάντησε ο Καποδίστριας, μιας διοίκησης, λέει, δεν θα ελέγχεται από τα προηγούμενα δίκτυα. Και όταν αυτή η διοίκηση αφορά και τα όπλα, ό,τι φορά ένα ένοπλο τμήμα, δηλαδή την ένοπλη έκφραση, θα λέγαμε, του κράτους, τα πράγματα καθίστανται πιο δύσκολα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, αφού δεν έχουμε άλλη ερώτηση από το κοινό? Ναι, αν μπορώ να προσφέρω στην απάντηση. Η πρώτη δεκαετία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ξεκινάει με ένα δεδομένο. Ο άτακτος στρατός της Επανάστασης ήταν αυτός που την έφερε σε πέρας. Ο τακτικός στρατός δεν μπόρεσε να συμβάλλει καθοριστικά. Ο τρόπος με τον οποίο όμως οργανώθηκε το 1825 συγκρότηση του τακτικού στρατού δημιούργησε έντονες αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο Κολοκοτρώνης πιέστηκε πάρα πολύ το δεύτερο εξάμεινο του 1825 προκειμένου να μετασχηματίσει άμεσα τα στρατιωτικά του σώματα σε άτακτα. Τα άτακτα στρατιωτικά του σώματα σε τακτικό στρατό. Η αντοχή του ήταν μεγάλη, αλλά είχε να κάνει και με την αδυναμία του εκτελεστικού την εποχή εκείνη. Το είπε και ο Νίκος, χρειάζονταν πόροι, χρήματα, χρειάζονταν και τη συνένεση των ανθρώπων. Η συνένεση των ανθρώπων δεν υπήρχε, όλοι εκείνοι που θα έπρεπε να στελεχώσουν από τους γνωστούς οπλαρχηγούς, τους αξιωματικούς της εποχής, μέχρι τους απλούς στρατιώτες, δεν ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν με ένα τόσο διαφορετικό τρόπο και σε σώματα συγκροτημένα σε ένα τόσο διαφορετικό πλαίσιο σχέσεων. Όπως γράφει ο Μαυροκορδάτος σε μια επιστολή της εποχής εκείνης προς τον Φραγκίσκο Καρβέλα, στο Αργοστόλι, το τακτικό στρατό είναι εκεί όπου ο Πελοποννήσιος δεν γνωρίζεται με τον Ισιώτη και ο Ισιώτη δεν γνωρίζεται με τον Ρουμελιώτη. Δεν έχουν τοπικά χαρακτηριστικά αυτά τα σώματα. Δεν είναι σώματα μεταξύ συγγενών και συντοπιτών, σαν αυτά που ήταν τα άτακτα σώματα σε μεγάλο βαθμό της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν ήταν διατεθειμένοι, δεν υπήρχαν όμως και οι πόροι προκειμένου να υποστηριχθεί το εγχείρημα του μετασχηματισμού των στρατιωτικών σωμάτων. Ως αποτέλεσμα, η απάντηση, η αντοχή του Κολοκοτρώνη στο να δεχτεί αυτές τις πιέσεις, όπως και η άρνηση του Γκούρα, του Καραϊσκάκη, των στρατιωτικών οπλαρχών της Ρούμελης να μπουν σε αυτή την ιστορία, τους οδήγησε σε μια νέα προσαρμογή, το είπε πριν ο Νίκος ο Θεοδοκάς, σε μια νέα προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο πολεμούσαν μέχρι την εποχή εκείνη. Ίσως η δύναμη της Ελληνικής Επανάστασης, η ικανότητά της να επιβιώνει, ήταν η ικανότητά της να εφευρίσκει προσαρμογές της κάθε φορά διαφορετικές προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει. Αυτή η αντιπαράθεση και η μεταξύ τακτικού και άτακτου στρατιωτικού σώματος που την βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις του 25, του 26, του 27, του 28 που χρειάζεται να συνεργαστούν ο τακτικός στρατός και τα άτακτα σώματα, ο Φαβιέρος με τον Καραϊσκάκη. Ο Βυζάντιος αφιερώνει πολλές σελίδες προκειμένου να μην προδώσει το Φαβιέρο σε αυτή τη λογική αφηγού με την ιστορία του
ανωτέρου μου, αλλά και ταυτόχρονα να μην παρέμβει στην εικόνα του Καραϊσκάκη ως του μεγάλου στρατιωτικού αρχηγού της εποχής εκείνης. Προσπαθεί να τους δικαιώσει με έναν τρόπο και τους δύο. Οι εντάσεις όμως ανάμεσά τους ήταν πάρα πολύ σημαντικές και αυτές οι εντάσεις κληρονομούνται τη δεκαετία του 1830 και του 1840 και στο πλαίσιο αυτό έχω την εντύπωση περισσότερο ο φόβος του Βυζάντιου παρά ένα πραγματικό πολιτικό σχέδιο κατάργηση του τακτικού στρατού ήταν εκείνο που τον έκανε να αρθρογραφήσει. Εκείνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι είναι μια εποχή μέσα την οποία ο πολέτης μπορεί να ανασυγκροτήσει τα δίκτυά του, μεταξύ άλλων φτιάχνονταν περισσότερα σώματα εθνοφυλακής, οροφυλακής, τα οποία είχαν μια τοπική στρατολόγηση και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θύμιζαν τα άτακτα σώματα της Επανάστασης. Νομίζω ότι μια οριακή στιγμή όπου η εικόνα του τακτικού στρατού αρχίζει να αναβαθμίζεται και αυτό δεν έχει να κάνει με την πορεία του τακτικού στρατού, αλλά με την αποτυχία των επαναστατικών εξεγέρσεων του 1854. Αυτό που δοκιμάστηκε το 1854 ήταν μια εξέγερση παρόμοια με εκείνη που είχε συμβεί το 1921. Δεν ήταν τακτικά στρατιωτικά σώματα, δεν ήταν ο ελληνικός στρατός ο οποίος εισέβαλε στην Ήπειρο στη Θεσσαλία. Είναι μια εξέγερση των ντόπιων με πολλούς δεκάδες, εκατοντάδες Έλληνες αξιωματικούς που μόλις έχουν παραιτηθεί από το στράτευμα και έχουν προσέλθει ως εθελοντές στα μέτωπα του πολέμου. Είναι όμως ένας άτακτος στρατός, αυτός προσπαθεί το 1954 και αποτυγχάνει και αποτυγχάνει πολύ εύκολα. Μέσα σε μερικές εβδομάδες οι Οθωμανικές δυνάμεις καταστέλουν αυτές τις εξεγέρσεις ανεξάρτητα από τον ηρωισμό που επέδειξαν αρκετοί από τους οπλαρχηγούς, όπως ο Χριστόδουλος Χατζιπέτρος, επίσης αγωνιστής της επαναστατικής περίοδου. Νομίζω ότι η συγκυρία του Κρημαϊκού βάζει για πρώτη φορά μια αρρωγμή στη βεβαιότητα της ικανότητας του άτακτου πολέμου, του άτακτου πολέμου και με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζει τη σημασία του τακτικού στρατού. Αυτό ως μια προσφορά στην απάντηση, είναι βέβαιος ο Νίκος έχει να συμπληρώσει. Κύριε Θεοτοκά. Μπορούσα να πω σε αυτό που έθεσε, νομίζω, πολύ σωστά και κέραια ο κύριος Τζάκης. Είναι ότι υπάρχουν αιμονές στα κεφάλια των ανθρώπων, οι οποίες παρότι ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, τους τραβάνε από το μανίκι. Και αυτές τις παλιές συμπεριφορές που αφορούν το ένοπλο, που αφορούν τους παλιούς και πολύ παροχημένους, τους προεπαναστατικούς τρόπους πολέμου δηλαδή, που έχουν μάθει ωστόσο να αντιμετωπίζουν έναν αντίπαλο με τους όρους του πολέμου που έγινε στα χρόνια της Επανάστασης, τους βλέπουμε να εμφανίζονται στις τοπικές εξεγέρσεις τόσο επί αντιβασιλείας όσο και στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα. Και εκεί, ωστόσο, παρόλο που συμμετέχουν σημαντικοί άνθρωποι του αγώνα και σημαντικοί άνθρωποι με σημαντικά ονόματα, θέλω να πω, το παιχνίδι δεν μπορεί να ξαναπαιχτεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο τρόπος να γυρίσει πίσω η ιστορία και να ξαναρχίσει και να ξαναπαιχτεί με τους παλιούς τρόπους και τους παλιούς όρους. Γι' αυτό και όλη αυτή η διαδικασία έχει ημερομηνία λήξης. Το 1854 που είπε ο κύριος Τζάκης είναι ανάμεσα στα άλλα και ίσως η τελευταία ή μία από τις τελευταίες εξάρσεις και αυτού του ρεύματος μαζί με τους εθελοντές που ανήκουν στο τακτικό στρατό κτλ.
να θυμηθεί κανένας δηλαδή αυτό το λεγόμενο ελληνικό 1848 με τις εξεγέρσεις που έχει δουλέψει στη διατριβή του ο Νίκος Κοταρίδης, το πώς φτιάχνει ένα πίκασμα, ένα φάντασμα ενός συνταγματικού κινήματος, το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεριζωθεί από τους παλιούς τρόπους και του πολιτεύεσθε και του πολέμου και τις σχέσεις με τους τοπικούς πληθυσμούς. Μέχρι τα τέλη της βασιλείας του Όθωνα θα βρήκαν ένας αυτές τις μετακινήσεις των ενόπλων του 21 που κουβαλάνε, όπως είπαμε, τα παλιά αλλά και τα ανακαινισμένα πράγματα που έφτιαξε ο αγώνας στο κεφάλι του, από την ομιμότητα στην παρανομία, από τα σύνορα στο τουρκικό, από το τουρκικό στα σύνορα, από τα αρματολίκια στο τουρκικό, στη ληστεία, στο ελληνικό. Μια μεγάλη διαδικασία αντιστάσεων, ανατροπών και συγκρούσεων, η οποία όμως έχει ημερομηνία λήξης. Και η ημερομηνία λήξης είναι τα βιολογικά όρια της ζωής των υποκειμένων που ενστερνίζονται αυτούς τους παλιούς τρόπους. Βυζάντιος. Ο Βυζάντιος όλα τούτα νομίζω ότι τα έχει κατά νου ως καταναγκασμούς στους οποίους με κάποιον έμεσο κυρίως τρόπο απαντά η γραφή του. Δεν είναι ο μόνος. Αν ξαναδιαβάσουμε όχι το απομνημόνευμα του Κασομούλη αλλά τις αφηγήσεις του Κασομούλη για τα μετέπειτα, θα δούμε μια αντίστοιχη στοιχεί ίσως πολύ πιο όρημη όμως ερμηνευτική ματιά για το τέλος των παλιών τρόπων του πολέμου, για το τέλος των παλιών τρόπων των κοινωνικών συσσωματώσεων. Είναι μια ιστορία που θα παιδέψει την ελληνική πραγματικότητα, θα ξαναλέω, μέχρι το τέλος των υποκειμένων που μπήκανε στην Επανάσταση να ανατρέψουν το δικό τους κόσμο μαζί με την Οθωμανική κυριαρχία. Αυτό είναι πάρα πολύ τραυματικό πράγμα. Το βλέπει κανένας στις απομνημονευματικές γραφές αποτυπωμένο, μερικές φορές με τρόπους που είναι, πώς το λένε, ακραίοι. Δηλαδή ο Μακρυγιάννης φτάνει αφηγούμενος την αδυναμία του να κατανοήσει αυτό που παράγεται και την αδυναμία να ξαναφέρει στη ζωή τρόπους του παλιού, καταλήγει σε κάτι που είναι ανήκουστο ακόμα και στα δικά μας αυτιά που δεν μετέχουμε αυτόν τον κόσμο, στο καλύτερα να μέναμε με τον βασιλιά όπου είχαμε τον Σουλτάνο. Θέλω να πω μόνο ότι οι μικρές προσπάθειες για την κατανόηση του παρελθόντος είναι χρήσιμο αν γίνεται να αποφεύγουν τις μεγάλες βεβαιότητες που μας έχει κληροδοτήσει η εθνική μας ιστοριογραφία, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει τα τεράστια πράγματα που έχει καταφέρει αυτή η ιστοριογραφία στην αποκωδικοποίηση της Επανάστασης και των όσων προηγήθηκαν και των όσων ακολούθησαν. Αυτά. Τον κύριο Θεοτουκάκη και τον κύριο Τζάκη, ευχαριστούμε και όλες και όλους εσάς που παρακολουθήσατε την εκδήλωση.
Άλλη μια εκδήλωση που παρουσιάζει βιβλίο από τη σειρά των απομνημάτων, τα κείμενα μνήμης του 1821, που είναι υπεύθυνος ο κ. Παντελής Μπουκάλας, έφτασε στο τέλος. Φίλες και φίλοι του Ιδρύματος της Βουλής, ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές μας, ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.